Άι Βασίλη, θα πάρει το UBTV 1 εκατομμύριο subscribers. Μπορούμε να το ζητήσουμε για τα Χριστούγεννα. Τέλεια. Γεια σου Γιούπι, είμαστε στο επεισόδιο νούμερο 7. Νούμερο 7 λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 7, χριστουγεννιάτικο. Είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο νούμερο 1, γιατί θα έχουμε και νούμερο 2. Αν είναι έτσι, το πάρτε 1, το νούμερο 1 λοιπόν, ξανά. Το επεισόδιο 7, νούμερο 1, είναι το Christmas Edition. Τρεις αστερίσκους και πέντε παραγράφους. Είμαστε στο επεισόδιο 7, part 1. Ένα, όχι, δεν έπρεπε να το πούμε έτσι. Γεια σου, Γιούπι. Γεια σου, Γιούπι. Ένα, πολύ δύο. Οκ, ένα. Γεια σου, Γιούπι. Δεν τα είπαμε μαζί. Έλα, εντάξει. Έλα, πάμε. Πάμε να το πούμε μαζί τώρα. Ένα, δύο, τρία. Γεια σου, Γιούπι! Έτσι κι αλλιώς, αυτός κάνει το μοντάζ, πάντα βάζει αυτά που θέλει, πάντα φαίνεται αυτός όμορφος. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το κόψει. Κοίτα, οπότε κοίτα, το μοντάζ του να φαίνομαι εγώ όμορφος το έκανε ο δημιουργός. Βλέπετε ότι είχε εξελιχθεί η κατάσταση, δεν είναι. Τα πράγματα πλέον είναι πολύ δύσκολα. Ασλάκι, κάτι καταλαβαίνει. Άκυρο, μοντέρ, είσαι πολύ όμορφος, κόψτε αυτό. Σημείωσε στον εαυτό μου. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε κάτι... Έψιλον εκε, μια λέξη έλες! Αφού που... Να δούμε αυτό βασικά, τώρα σχέστηκα. Θα το κόψουμε στο μοντάζ, έτσι. Όχι, θα τα αφήσω. Θα είναι ολόκληρος. Όχι. Κάτσε εδώ, έλα, κάτσε. Και εσύ στα γόνατα. Εδώ. Άψογα. Άψογα. Εσύ και στα γόνατα άμα καθίσεις για λίγα δευτερόλεπτα. Εντάξει, φαινόμαστε. Ναι ρε, ναι. Θα ήθελα να δηλώσω πραγματικά. Όχι! Όχι! Και αυτό θα πει στην εκπομπή. Το Βασίλη Αγαπαντιστό τον αγαπάω. Βασίλη! Βασίλη, σ' αγαπάω. Τέλεια. Είναι ο μεγαλύτερος βλάκας που έχω γνωρίσει και έχω κάνει παρέα ποτέ στη ζωή μου. Από το 88 μέχρι το 2015 δεν έχω γνωρίσει άλλο. Είσαι μοναδικός. Είναι και αυτό κάτι ρε παιδί μου. Είναι μια πρωτιά. Είναι και αυτό κάτι. Έχουμε δει. Μουφάσα! Φαλάκι! Φαλάκι! Κάπου εδώ πέρα στο 2016 μπήκαμε πλέον αισίως. Μπήκαμε αισίως μέχρι και στην Ονειρούπολη τσινά μας γράφει UBCAM. UBTV λέει. UBTV, UBTV, UBTV. Γράφει UBCAM. Μέχρι και στην Ονειρούπολη γράφει UBTV, μας ξέρουνε παντού. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε να έχετε μια υπέροχη χρονιά. Να σας δούμε το καλοκαίρι στην κατασκήνωση, πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίοδο. Έτσι, να είστε κοντά μας το 2016 καλοκαίρι. Και πάνω απ' όλα να ζήσετε αυτή τη χρονιά με χαρά, με αγάπη και να μην είστε συνέχεια σοβαροί, γιατί η ζωή θέλει και πλάκα ρε παιδί μου. Την έβαγε, την έβαγε. Το άξιζε όμως για όλα τα ανέκδοτα που έχει πει. Γεια σου, Γιούπι! Γεια σου, Γιούπι!